Παπαδάκο, κάνε μια χάρεση και βάλε αυτό το βιντεάκι στο τοίχο του Κασιδόπουστα, γιατί τα σβήνει τα δικά μου και έσβησε και του Φράνσις που είπα να του βάλει, του πάρει. Κάνε μια μαγιά λίγο. Ευχαριστώ, ρε φίλε. Γραφή. Πάμε. Καλησπέρα, Πάρη. Καλησπέρα, Πάρη. Με λένε Κοντοπίδη Αλέξανδρο. Κάνω κάποιες εκπομπές στο διαδίκτυο και εγώ σε ξέρω. Ξέρω ποιος είσαι. Έχω μια πολύ σωστή ιδεούλα να σου προτείνω. Ένα πολύ ωραίο κονσεπτάκι να συνεργαστούμε άμα θέλεις. Να το βγάλουμε στην τηλεόραση. Έτσι. Το Ponzi. Είναι ένα ωραίο κόνσεπτ, εύκολο. Μεγάλο κόστος παραγωγής δεν έχει. Μια καρέκλα θέλουμε και ένα καφέ. Ένα νες. Ένα κουτάκι. Άμα μπορείς, άμα σ' αρέσει η ιδέα, γιατί και εσύ μ' αρέσεις. Μ' αρέσει όλο αυτό που έχεις κάνει εκεί πέρα με την Panic Records, είναι πολύ ωραίο. Εκεί πέρα οι καλλιτέχνες, όλοι ωραίοι. Ήμουνα στη συναυλία στο Γκάζι, στο Mall, συγγνώμη, την περασμένη Παρασκευή. Πότε ήταν, τέλος πάντων, τότε. Ήμουνα εκεί πέρα, πέρασα πολύ ωραία, έτσι. Τώρα στο θέμα μας. Πάρη, άκου λίγο να δεις. Έχεις κάνεις αυτό που κάνεις και το θαυμάζω και είναι πολύ ωραίο αυτό που κάνεις. Μήπως θα έπρεπε να κοιτάξουμε λίγο μπροστά. Μήπως να κάνουμε κάτι με περισσότερο ύφος. Τι λες? Κάτι να μπορούσαμε να φτιάξουμε κάτι όμορφο μαζί. Κάτι, Πάρη, που να λειτουργήσει λίγο έτσι, να μπει δυναμικά, ας πούμε, στα media, έτσι. Να παίξει μπάλα, που λέμε εμείς στη λαϊκή. Και να μην κορυδευόμαστε, και Πάρη μου, να μην κορυδευόμαστε, να βγάλουμε και κανένα λεφτάκι, ε. Τι λες? Άμα, πόσο ακούγεται όλο αυτό? Πόνζι, το Πόνζι, να μπεις να τα δεις, είναι ωραία. Είναι οικογενειακά, περνάει η ώρα, ας πούμε. Ωραία, πούστη. Γιατί κακά τα ψέματα, Πάρει, λεφτάκια, Πάρει, μην το ψάχνεις. Έτσι είναι. Να φτιάξουμε ένα κονσεπτάκι ωραίο, ας πούμε, να βάλουμε το Πόνζι, να το ανεβάσουμε λίγο τη φάση του. Τι σκεφτόμουν εγώ τώρα, δεν λέω τώρα τι σκέφτεσαι εσύ, εσύ ξέρεις παραπάνω, αυτό όλοι το ξέρουμε εδώ πέρα, έτσι. Λοιπόν, τι έλεγα εγώ τώρα? Έλεγα να φτιάξουμε έτσι, να εμπλουτίσουμε λίγο τη φάση της παραγωγής, έτσι. Να τα ανεβάσουμε στην τηλεόραση. Θέλουμε κάτι άλλο, Πάρη. Μιλάω αντικειμενικά. Θέλουμε κάτι καινούριο. Θέλουν τα παιδιά, θέλουν κάτι καινούριο, Πάρη μου. Να πάμε μπροστά, να κάνουμε κάτι, να γίνουμε κάποιοι, ρε παιδί μου. Δεν αντέχω εδώ. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Να κάτι, ρε παιδί μου. Να μας κοιτάνε αύριο μεθαύριο, να κοιτάνε το παρελθόν και να πούνε πω, τι έκανε αυτός ο Κασιδόκοστας. Κατάλαβες, γιατί σου είπα εγώ αλληλοβοήθεια. Γιατί θα πούνε τώρα, τι έκανε ο Κασιδόκοστας τώρα, κοίτα ποιο πήρε. Κατάλαβες. Θέλουνε κάτι πρωτοποριακό, έτσι. Έτσι. Και όχι να λέμε πολλά, αλλά εγώ είμαι αυτό. Εγώ είμαι. Λοιπόν, αυτά γενικά, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Να κάνουμε, να βοηθήσεις εσύ εμένα, να βοηθήσω εγώ σε εσένα, Πάρη. Να πάμε μπροστά, ρε Πάρη μου. Ειλικρινά τώρα, δηλαδή, είναι θέματα αυτά τώρα. Έτσι όπως πάνε όλα τα πράγματα τώρα, ή να το συζητάς τώρα. Πρέπει να υπάρχει συνεργασία. Και Πάρη, πρέπει να υπάρχει επικοινωνία. Πρέπει να υπάρξει μια επικοινωνία, Πάρη. Να κάνουμε κάτι, Πάρη. Άμα, λέω, υπάρχει πιθανότητα να μην σε ενδιαφέρει η εκπομπή, που πιστεύω ότι σε ενδιαφέρει, Πάρη, δεν ξέρεις τι χάνεις. Μιλάμε για πολύ, έχει πολύ ζουμί, Πάρη. Πάει πολύ, το έχουμε πάει αλλού, Πάρη. Και άμα δεν έχεις και τι, άμα έχεις άλλη θέση, άμα παίρνεις μόνο τραγουδιστές, ρε παιδί μου. Τώρα μόλις μου ήρθε, τώρα μου σκάσε αυτό. Να σου πω και ένα τραγουδάκι.
Πάρει να μου πεις και εσύ τη γνώμη σου. Γιατί μπορεί να είμαι το υλικό που χρειάζεσαι. Γιατί μπορεί να είμαι το υλικό που χρειάζεσαι, πάρει. Κακά τα ψέματα. Γιατί δεν είναι μόνο να τρέξεις εσύ και να τους βρίσκεις, έτσι. Μερικοί έρχονται και σε σένα. Μερικοί έρχονται και σε σένα. Μπράβο. Θα πω ένα τραγουδάκι τώρα. Να με στο σώμα σου να μπω ποτέ, 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 ποτέ. Άστε δεν πάρεις αυτό, θα πω κάποιο άλλο. Δε λέει κι απόψε η βραδιά πάλι να ξημερώσει κι ο πόνος μες στα στήθια μου. Δε λέει να ημερώσει ερωτευμένακι σα πιο καραβάκι μέσα στις καρδιά σου την κακοκαιριά ερωτευμένα εκεί. Αυτό. Δεν ξέρω. Τώρα είμαι και λίγο αγχωμένος όπως... είμαι λίγο αγχωμένος τώρα. Γι' αυτό ίσως να με βγει και έτσι ακριβώς όπως μπορώ εγώ. Λοιπόν, σ' αφήνω κι εγώ τώρα. Τελειώνει και ο καφές. Και ελπίζω ρε παιδί μου να τα μιλήσουμε. Να τα μιλήσουμε από κοντά.